αυτό το Σαββάτο στις συναγωγές, αυτό το Σάββατο το πρωί, θα διαβαστεί μέσα από την περγαμηνή της Πεντατεύχου, μέσα από το Σέφερ Τωρά, η περασά, η περικοπή και η τισά από το βιβλίο Σεμότ, το βιβλίο της Εξόδου, και η οποία ξεκινάει το κεφάλαιο 30 Λάμεντ μέχρι το κεφάλαιο Λάμεντ Ντάλετ, το κεφάλαιο 34. Και αρχίζει με τα εξής λόγια. Βαϊταμπέρο Σέμελ Μοσέλε Μόρ, και είπε λέει ο Κύριος στον Μωυσή να πει, «Κι τισά έτρος μπνέ Ισραήλ εφηκούνται εν», ότι θα πρέπει λέει να μετρήσεις το λαό του Ισραήλ ανάλογα με αυτό που λέμε με τις κεφαλές του κάθε αρσενικού μέσα τους Εβραίους άνω της ηλικίας των 20 ετών. «Βενατρού εις κόφερ ναυσό, λεασέν», και ο καθένας λέει που είναι άνδρας ηλικίας 20 ετών θα δώσει στον Κύριο, στον Θεό, ανάλογα με αυτό που μπορεί. «Πιβκότ οτάμ, βελό ηγέ μπαέμ νέγε πιβκότ οτάμ». Ναι, και έτσι έπρεπε να γίνει αυτό που λέμε καταμέτρηση των αρσενικών ανδρών, των ανδρών μέσα στον λαό του Ισραήλ άνω της ηλικίας των 20, έτσι ώστε να δούμε το πώς θα μπορούσε να προσφέρει ο καθένας. Τόσο όσον αφορά προσφορά στον Κύριο, όσο από την άλλη πλευρά όσον αφορά την στρατιωτική τους θητεία. Γιατί εδώ πέρα δημιουργήθηκε πρώτη φορά αυτό που λέμε και ο εβραϊκός στρατός, δηλαδή με την έννοια του εβραϊκού λαού. Και γιατί μετά τώρα και μας λέει, «Μαχατσίτα σέκερ με σέκερ ακόντες», ότι κάθε ένας άνδρας άνδρας ηλικίας των 20 ετών θα πρέπει να δώσει αυτό που λέγεται «Μαχατσίτα σέκερ με σέκερ ακόντες». Σαν να είναι ένα είδος τρουμάλαια, σαν ένα είδος προσφορά στον Κύριο που αποτελεί μισό σέκελ. Ναι, σέκελ ήταν το ειδικό εβραϊκό αρχαίο νόμισμα και γι' αυτό και το σημερινό Ισραηλινό σέκελ αποκαλείται στο όνομα αυτού του αρχαίου εβραϊκού νομίσματος. Το οποίο είναι το σέκελ ακόντες, το σέκελ της ιερότητας για τότε. Και έτσι βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται αυτή η καταμέτρηση των ανδρών μέσα στο λαό του Ισραήλ άνω της ηλικίας των 20, όπως μας λέει ο Θεός, «Δεπικουδί μη μπεν εστρίμ σανά βαμάλα», από την 20 της ηλικίας των 20 ετών και πάνω. Ναι, όχι μόνο όσοι είναι 20 χρονών, αλλά όσοι είναι 20 χρονών και πάνω. Ναι, όλοι οι άνδρες, όσοι είναι 20 χρονών και πάνω. Και έρχεται μετά και μας λέει, «Ασίρ λόγιαρ μπε δε αντά λόγια μίτ μη μαχατσίτ ασάκελ, λατέτ ετρουμάτ ασέμ λεχαπέρ άλλα ψωτεχέν». Προκειμένου ο Θεός να ευλογήσει το λαό του Ισραήλ και ο κάθε ένας Εβραίος να βγάλει ο πάνω όλες τις αμαρτίες, λέει, για αυτή την προσφορά του σέκελ, του μαχατσίτα σέκελ, του μισού σέκελ που έδινε ο κάθε ένας άμεσα του λαό του Ισραήλ πάνω στις ηλικίες των 20 ετών, έπρεπε, λέει, να ήταν ένα τέτοιο τρόπο ώστε ο φτωχός να μην δώσει κάτι λιγότερο, ναι, από αυτό που μπορεί, και ο πλούσιος να μην δώσει κάτι περισσότερο, ναι, έτσι ώστε να μην έρθει ο φτωχός και να πει, «Είμαι φτωχός και δεν μπορώ να δώσω», και να μην έρθει ο πλούσιος και να πει, «Επειδή είμαι πλούσιος δίνω περισσότερο». Όλοι θα έπρεπε να δίνανε ακριβώς την ίδια ποσότητα. Να μου πείτε για ποιο λόγο? Για να αισθανθούν όλοι ότι ανήκουν σε αυτή την ιερή πράξη. Και μην έρθουν μετά πίτα αργότερα οι πλούσιοι και πούνε, «Εμείς προσφέραμε περισσότερα, άρα εμείς είμαστε πιο κοντά στον Θεό από ότι οι φτωχοί». Έγινε μετά ο Κύριος και λέει στο Μωυσή, στο Μωσέ, «Δαστέ κιόρ νεχόσετ λεροχτά μπεν οελ μοέ του μπεν αμισμπέα», ότι πρέπει να φτιάξει ακόμα ένα σκεύος, το οποίο ήταν μια δεξαμενή, η οποία ήταν πρέπει να γεμισμένη με νερό, και η οποία τοποθετήθηκε ανάμεσα στη σκηνή της μαρτυρίας, το οελ μοέ, και στο μισμπέα, στο μεγάλο θυσιαστήριο των ζώων. «Περαχατσού αρώνου μπανάβι μένου με τα γεντεέ με τα ραγκλεέ», και τη λέει ότι προτού μπουν να κάνουν τις θυσίες, να βγουν στο θυσιαστήριο ή να μπουν στο ναό για να προσφέρουν τις υπόλοιπες θυσίες οι Κοανίν, οι ιερείς, ο Αρών, ο αρχιερέας και η γη του, θα έπρεπε, λέει, να πλύνουν τα χέρια και τα πόδια τους σε αυτή την δεξαμενή. Και αυτό βέβαια ήταν νόμος ο οποίος θα επικρατούσε μετά σε όλη την εποχή που υπήρχε σκηνή της μαρτυρίας μετακινούμενη ή και ναός αργότερα στη γη του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. Έγινε μετέπειτα ο Θεός και μας λέει, «Βεατά καχ λεχά μπεσαμίν», και θα έρθει, λέει, στον Μωυσή, θα πάει ο λαός του Ισραήλ και θα προσφέρει επίσης αρωματικά φυτά, αυτό που λέμε ειδικά αρώματα στον Θεό, τα οποία το προσφέρουν διαμέσου του θυσιαστηρίου των αρωματικών φυτών. «Βεσέμενου μασάχτα ετα αρών
και αν και επίση θα πάρει και λάδι με το οποίο λέει θα χρήσει τον Αρών, τον αρχιερέα, τον αδελφό του Μωυσή, και αν και επίση του γιου του Αρών, του Κοανί. Έτσι ώστε μετά με αυτό το λάδι θα πάρει και θα επίση θα χρήσει τα πάντα η ασκεύη μέσα στην, σκηνή της μαρτυρίας, είτε είναι και υποτόσεις διαθήκης, είτε είναι το τραπέζι των άρτων, είτε είναι η μενορά, η 7 φωτοσμιχνία, είτε είναι το μισμπέαχ και τώρα, όπως είναι, όπως είπαμε, το θυσιαστήριο των αρωματικών φυτών, των θυμιαμάτων, είτε είναι το μεγάλο θυσιαστήριο, μισμπέαχ ολά, είτε είναι επίσης, όπως είπαμε, αυτή η δεξαμενή με νερό. Και μετά από όλα αυτά θα έρθει και θα αγιάσει και θα χρήσει, όπως είπαμε, τους Κοανίμ. Μπεκιντάστα, οτάμ, βεϊού, κόντες, κοντασίμ. Και έτσι όλα λέει θα γίνουν άγια των Αγίων για τον Κύριο. Με χώρα λογία μπαέ μικντάς. Και όποιος δει τα ακουμπήσει αυτά τα ιερά σκεύη θα γίνει, θα αποκτήσει αυτήν την αγιότητα ο ίδιος, πράγμα το οποίο βέβαια είναι λίγο προβληματικό, γιατί οι υπόλοιποι Εβραίοι ήταν με ίν, σε κάποιους μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα πνευματικά μολυσμένοι και δεν μπορούν να κουμπίσουν ότι είναι πνευματικά μολυσμένοι τα ιερά αυτά σκεύη. Βεταρών βεντμπανάβ την ψάχτα βεκιντάστα ο Ντάμ Λεχαϊλή. Και μετά, όπως είπαμε, θα χρήσει επίσης τον Κοέν, τον αρχιερέα, τον Αρών και τους γιους του, έτσι ώστε να είναι ιερείς στον ναό, στον Θεό. Μετά αρχίζει και μας αναφέρει ο Θεός πώς γίνεται αυτή η λεγόμενη κετόρετ, ένα ειδικό μείγμα θυμιαμάτων, αρωματικών φυτών, το οποίο το θυσίαζαν στο Μισμπέαχ, στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Ρε καράτη πεσέμ Μπετσαλέλ, και έχει το Κύριος και λέει ότι κάλεσε τον Μπετσαλέλ Μπεν Ουρί, τον γιο του Ουρί, Μπεν Χουρ, τον γιο του Χουρ, λεματέ Ιουντά από τη φυλή του Ιουντά, και μαζί με βοηθό τον Ολιάβ Μπεν Αχισαμάχ, τον Ολιάβ, τον γιο του Αχισαμάχ, και από τη φυλή του Δάν, και τους δύο αυτούς θα τους δώσει, λέει ο Θεός, ειδική σοφία για να πλάσουν όπως ακριβώς ήθελε ο Θεός τα ιερά αυτά σκεύη, να τα φτιάξουν. Μαζί με βέβαια τη βοήθεια του υπόλοιπου εβραϊκού λαού και τη βοήθεια του Μωυσή, του Μωσέ Ραμπένου. Και όπως λέει ο Θεός, αμαλέω τότε θα τους δώσω, λέει, ερούα, χελοκίν, ναι, το πνεύμα του Θεού, πεχοχμά, με σοφία, ουμπετμουνά, ουμπεντά, του πεχόλ, μελαχά, ναι, για να κάνουν οτιδήποτε πράξη και δραστηριότητα για να φτιάξουν το σκεύη. Να του έρθει όλη αυτή η σοφία του Θεού ακριβώς όπως πρέπει. Συνεχίζει λοιπόν ο Θεός και λέει, αχ, έτσι απεδοτάει τη σμόρου. Αλλά λέει ο Θεός του Ισραήλ, στο λαό του Ισραήλ, παρόλο που φτιάχνεται το ιερό αυτό μέρος για τον Θεό, τη σκηνή της μαρτυρίας, η μετέπειτα των ναών, δεν θα πρέπει, λέει, να μην χαλάσετε το Σαββάτ, να τηρήσετε την ημέρα του Σαββάτ. Ναι, παρόλο που φτιάχνετε το ναό, πρέπει να τηρήσετε την ημέρα του Σαββάτ. Δηλαδή, το Σαββάτ θα κάνετε αποχή από την κατασκευή ακόμα και του πιο ιερού μέρους που είναι η σκηνή της μαρτυρίας ή αργότερο ο ναός. Και ότ ή μπενίου πενεθένη, τι λέει, σημάδι, ναι, συνθήκης ανάμεσα στον Θεό και στο λαό του Ισραήλ, εντροτεχέν, για όλους τους αιώνες, το Σαββάτ, για όλες τις γενιές. Λαντάτ, προκειμένου να ξέρει ο λαός του Ισραήλ και ανή ασέμε κατησεχέν, όπου ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος αγιάζει το λαό του Ισραήλ. Και μας λέει ο Κύριος ο Θεός γενικότερα, όποιος κάνει κολ μελαχά, όποιος κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορευμένη το Σαββάτ, και εδώ πέρα θα πρέπει να εξηγήσουμε άλλη φορά, ποιες είναι αυτές οι απαγορευμένες δραστηριότητες, δεν είναι οποιασδήποτε δραστηριότητες, δεν είναι οποιαδήποτε εργασία, αλλά είναι 39 συγκεκριμένες δραστηριότητες και τα παράγωγά τους. Μότ Ιουμάτ, θα πρέπει, λέει, να πεθάνει. Δεσταλέρου βνέι Ισραήλ το Σαββάτ, λα σώτε το Σαββάτ. Και τώρα αυτό το πάρισε το Πασούκ, αυτό το εδάφιο το λέμε επίσης και στην προσευχή του Σαββάτ κάθε εβδομάδα. Και επίσης στο κιντούς που κάνουμε το πρωί μετά την προσευχή του Σαμπάτ. Το κιντούς είναι αγιασμός της ημέρας με το κρασί. Μεσοδερού βνε Ισραήλ και θα διατηρούν και θα κρατούν ο λαός του Ισραήλ το Σαμπάτ το Σάββατο. Λάσσοτε το Σαμπάτ λε ρωτάν προκειμένου να φυλάν και να κάνουν το Σάββατο σε όλες τις γενιές Μπρίτ Ολάμ. Γιατί αυτή είναι συνθήκη αιώνια. Μπενίου βνε Ισραήλ μεταξύ του Θεού, μεταξύ εμένα λέει ο Κύριος και μεταξύ του γιον του Ισραήλ. Μεταξύ του λαού του Ισραήλ. Ότ ήλε ολάμ, και αυτό είναι σημάδι, λέει, για πάντα. Κισέσαι την ήμασα σε με το σωμάιν, γιατί λέει, για 6 μέρες έκανε ο Κύριος τον κόσμο και τους ουρανούς με τα άρετς, βαϊόμασε βιείς σωβάτ με η ναφάς.
αλλά την ημέρα του Σάββατου, την 7η ημέρα, αναπαύτηκε. Βέβαια εδώ παίρνουμε σε άλλο θέμα τι σημαίνει αναπαύτηκε ο Θεός. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο κομμάτι, η πρώτη αλληλιά της Περασάκη της Σάπ. Περνάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη αλληλιά. Σνέι λουχότα εντού του λουχότ έβεν και του βίν. Ναι, ήταν ο Θεός, ήταν, όπως είπαμε, είχε δώσει το Μωσή τις δύο, ήταν να δώσει τις δύο πλάκες του Δωδεκάλογου, οι οποίες, όπως λέμε, λουχότα εντού, ναι, οι πλάκες της μαρτυρίας, οι οποίες ήταν από πέτρα και ήταν γραμμένες μεταφορικά πάντα μιλώντας στο χέρι του Θεού. Και αυτές τις παρέλαβε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά την πρώτη φορά που ανέβηκε στο όρος Σινά. Εν τω μεταξύ, κάτω στους πρόποδες του όρος Σινά, ο λαός είδε, έκανε λάθος, όπως λένε οι Ραβίνοι, έκανε λάθος υπολογισμό και είδε, υποτίθεται, πως ο Μωυσής καθυστερούσε, υποτίθεται, να κατεβεί από το όρος, επειδή είχαν υπολογίσει λάθος την παρουσία του Μωυσή επάνω στο όρος. Έτσι λοιπόν ξαφνικά λέει ήρθε ο λαός στον Ααρών, στον αδελφό του Μωυσή, και γύρισαν και του είπανε «Κούμασε λάνου Ελοή μας έργελφού λεφανένου». «Σήκω και κάνε μας Θεούς Θεό που θα πάμε εμείς», που εμείς λέει, αυτός λέει ο Θεός θα πρέπει, λέει, οι Θεοί να μας ακολουθήσουν. «Κιζέ Μωσέ αΐς ασέρ ελένου με έρετς Μητράη», γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, «Λόγια ντάνου μαΐ με αγιαλό», δεν ξέρουμε τι έγινε με αυτόν. Είναι δηλαδή, ζητάει ο λαός να γίνει ιδωλολατρία, να κάνουν ιδωλολατρία. Και εδώ πέρα πίνουν μεγάλες ερωτήσεις. Εβραϊκέ λαέ, που πριν μόλις λίγες μέρες είδες και αντίκρισες, μεταφορικά μιλώντας, την παρουσία του ίδιου του Κυρίου, άκουσες το ίδιο τον Κύριο, μεταφορικά μιλώντας, ναι, να σου λέει τις 10 εντολές ή τουλάχιστον τις 2 πρώτες από τις 10 εντολές. Φτάνεις σε τέτοιο σημείο, είδες όλα αυτά τα θέματα στην Αίγυπτο, τις πληγές επάνω στους Αιγυπτίους, φτάνεις σε αυτό το σημείο να πεις ότι πρέπει να φτιάξουμε άλλους θεούς και μάλιστα άλλους θεούς που εμείς, λέει, θα κάνουμε το χατήρι μας. Οι θεοί θα κάνουν το χατήρι μας. Όχι εμείς θα κάνουμε το χατήρι τους, οι θεοί θα κάνουν το χατήρι μας. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Βέβαια, σύμφωνα με την εβραϊκή διδασκαλία, υπήρχε μια ομάδα την οποία βγήκε μέσα από την Αίγυπτο, το λεγόμενο Ερευ Ραβ. Η οποία αυτή η ομάδα ήταν διάφοροι άλλοι σκλάβοι ή Αιγύπτιοι μη Εβραίοι, οι οποίοι φοβήθηκαν, είδαν ότι έγινε στην Αίγυπτο και θέλησαν και αυτοί να βγουν μαζί με τους Εβραίους, νομίζοντας ότι έτσι θα γλιτώσουν το κομμάτι τους. Και ο Μωυσής τους δέχτηκε. Και αυτό ήταν, λέει, λάθος του Μωυσή που τους δέχτηκε. Αυτό το Ερευ Ραβ, μετέπειτα βέβαια, μπήκε και ανακατεύτηκε με το λαό του Ισραήλ. Και λέγεται ότι αυτό το Ερευ Ραβ ήταν εκείνο το οποίο υποκίνησε όλη αυτή την ιδωλολατρική πράξη, όπως θα δούμε, του Χρυσού Μοσχαγιού. Όμως ακόμα και έτσι, αυτό δεν λύνει την ευθύνη από την πλειοψηφία του εβραϊκού λαού που συμμετείχε δυστυχώς στο Χρυσό Μοσχάρι. Και κάποιοι άλλοι θα πούνε, καλά, εντάξει, πέθανε ο Μωυσής. Ας πούμε ότι πέθανε ο Μωυσής. Κάνατε λάθος υπολογισμό, νομίζετε ότι ο Μωυσής χάθηκε και ο Μωυσής πέθανε. Αμέσως αλλάζετε τον Θεό, τη στιγμή που ο Μωυσής είναι μόνο ο απεσταλμένος του, βάλει τον Αρών είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Ναι, ή κάποιον άλλον. Τελειώσει και πάτε, πιάνετε τον Αρών και του λέτε κάνει Χρυσό Μοσχάρι, κάνει είδωλο. Αλλά και δεν καταλαβαίνουμε επίσης και την αντιμετώπιση του Ααρών. Έχει το Ααρών, ο δίκαιος Ααρών, ο αδελφός του Μωυσή. Και γυρνάει και τους λέει, ελάτε, λέει, και μαζέψτε τα χρυσαφικά των γυναικών και των παιδιών σας και φέρετε τα όλα, ναι, και αύριο, λέει, θα κάνουμε γιορτή σε αυτή την νέα θεότητα. Και λέει κάτι τέτοιο ο Ααρών, πώς είναι δυνατόν? Φαίνεται λοιπόν, όπως θα δούμε και αργότερα, ότι ο Ααρών ήθελε να τους καθυστερήσει. Ο Ααρών τους φοβήθηκε μήπως το κάνουν κακό. Υπάρχει σύμφωνα μάλιστα με εβραϊκό μητράσιο ιστορική ιστορία της Βίβλου, ότι ο Χουρ σηκώθηκε, ένας δίκαιος Εβραίος, ότι τον αντιμετωπίσει και τον σκοτώσανε εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό ο Ααρών φοβήθηκε και είπε, ας τους καθυστερήσω μέχρι να κατεβεί ο Μωυσής και ο Μωυσής τους αναλάβει. Βέβαια, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο που σκέφτηκε καλά ο Ααρών, έκανε μεγάλη αμαρτία και μεγάλο λάθος. Ναι, και γι' αυτό μετέπειτα θα πληρώσει ο Ααρών διαμέσου το θάνατο των δύο πρώτων του γιών. Έτσι λοιπόν ο Ααρών, προκειμένου να τους καθυστερήσει, ζητάει τα χρυσαφικά και νομίζει ότι, μάλιστα το ζήτησε τα χρυσαφικά των γυναικών, ότι αυτό όντως θα φέρει μεγάλη καθυστέρηση, οι γυναίκες δύσκολα βγάζουν τα χρυσαφικά τους. Και όμως την άλλη μέρα θα τα φέρουν όλοι κατευθείαν. Ναι. Και λέει, εκείνη την ώρα τυχαίνει, λέει, το χρυσάφι μέσα στη φωτιά για να δει τι θα γίνει και ξαφνικά από μόνο του βγαίνει ένα είδωλο. Λέει, ένα είδωλο χρυσού μοσχαριού, του χρυσού μόσχου. Και λέει τότε ο Ααρών, και τότε δεν μπορούμε αυτό να το ακριβώς να δικαιολογήσουμε, και όπως είπε και όλος ο λαός του Ισραήλ, «Βαϊομρού
Έλε Ελοκέ Ισραήλ, αυτό είναι λέει ο κύριο ο Θεό σα Ισραήλ. Ασέρε Ελούχα με έρτη Μητράη, ο οποίο σα έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο. Και χτίσανε μάλιστα θυσιαστήριο για αυτόν, και είπε ο Αρών, Χάγλε Ασέ Μαχάρ, αύριο δεν είναι γιορτή του κυρίου. Ναι, για αυτό το είδωλο. Και έτσι τώρα πρωί σηκώνονται, λέει σιγά σιγά το πρωί, αρχίζουν τι θυσίε και βαϊσέβα άμλε χόλ, βεσατού, βιακού, λετσαχέκ. Και άρχισε ο λαό λέει να πίνει και να τρώει στο όνομα του ειδόλου και σιγά σιγά φτάσανε ακόμα και σε όργια. Ναι, βιακού μου λετσαχέκ. Και άρχισαν να περιγελούν όργια, σύμφωνα με την εβραϊκή ορολογία. Και τότε ακριβώ επάνω στο όρο ο κύριο παρουσιάζεται στο Μωυσή και του λέει, Λεχ, βερέτικη σιχέτ αμέχα. Πήγαινε και κατέβα γιατί λέει ο λαός σου άρχισε να κάνει κακό. Ο λαός σου του λέει ο Θεός. Όχι ο λαός μου, ο λαός σου. Ναι. Και σύμφωνα με την εβραϊκή διδασκαλία, ο λαός εννοεί επίσης το ερευρά. Αυτός που ήθελες να βάλεις μέσα στον εβραϊκό λαό εσύ Μωυσή. Ασέρα ελίτα με έρτς Μητράιμ, τους οποίους έβγαλες από την Αίγυπτο. Όχι ο Θεός, αλλά ο Μωυσής τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Σάρου μαέρ μινα ντένερ. Φύγανε μακριά γρήγορα από τον δρόμο του Κυρίου. Ασέρ τσιβιτίμο, τους οποίους είχα λέει, δώσει εντολή. Ασού λαϊ μέγγελ, κάνανε λέει χρυσό μόσχο. Ραΐτε τα άμαζε, λέει, είδε λέει αυτό το λαό λέει ο Κύριος, βινέ άμκασε όρεφου. Και αυτός είναι λέει λαός σκυλιοτράχυλος, δύσκολος λαός. Βεατά ανίχαλη βαϊχάρ απίμπαεμ. Και τώρα λέει άσε με λέει ο Κύριος και θα βγάλω επάνω μου την... αυτό που λέμε, ας πούμε, ως ένα σημείο, τα νεύρα μου, μέσα στα εισαγωγικά, «Βεαχαλέμ βεασέ οτχά λεγκόι καντόλ». Και θα τους διαλύσω, θα τους καταστρέψω και θα κάνω από εσένα, Μωυσή, ένα καινούριο έθνος, ένα μεγάλο έθνος. Εδώ πέρα βέβαια μπαίνουμε σε άλλη ερώτηση. Όμως ο Θεός αλλάζει ιδέες από μια στιγμή στην άλλη, ο Θεός νευριάζει. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε. Εκείνη ακριβώς την ώρα ο Θεός δοκίμαζε τον ίδιο τον Μωυσή. Δοκίμαζε τον ίδιο τον Μωυσή για να δει πόσο αληθινός ηγέτης είναι ο Μωσέ Ραμπένου, ο Μωυσής, ο διδάσκαλός μας. Εάν ο Μωυσής ερχόταν και έλεγε «Ναι, κάνε ένα καινούριο λαό από μένα», θα ήταν άδικος ο ηγέτης και ο Θεός τον έβγαζε κατευθείαν τον λαό του Ισραήλ. Ο Θεός ήθελε να δει την αντίδραση του Μωυσή μπροστά σε κάτι τέτοιο. Και έγινε ο Μωσέ Ραμπένου ο δίκαιος αυτός ηγέτης και λέει Λάμα σένια χαρέα πέχα μπε αμέχα γιατί νευριάζεις λέει θέμα με το λαό σου, με το λαό σου. Ας ερωτσέ τα μέρες της Μιστράιμ, το οποίο εσύ έφερες από την Αίγυπτο. Μπε κοχ καντόλ, μπια φαζακά, με δύναμη μεγάλη και με δυνατό χέρι. Λάμα γιομερού, Μιτσρίμ λεμόρ, Μιτσράι λεμόρ, γιατί λέει θα έρθουν οι Αιγύπτιοι και οι Αίγυπτος να πούν. Μπερά ο Τσιάμ, λαρόγκοτα, για κακό τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, για να τους σκοτώσει, μπεαρίμ, στα βουνά της Θερήμους ουλεχαλωτάμ με άλπνοι ανταμά και να τους καταστρέψει στη γη πάνω από τη γη σου βεχαρουν απέχα βιναχέμ άλλα λαμέχα γύρισε από τα νεύρα σου και δείξε σπλαχνία για το λαό σου ζαχόλ Αβραάμ λιχτάκ ουλεγ Ισραήλ τιμήσου τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ισραήλ τον Ιακώβ δηλαδή αβαντέχα τους δούλους σου ασέρ Ισμπάταλαε, στους οποίους ορκίστηκες, ο Θεός τους ορκίστηκε. Τι τους ορκίστηκε, να είναι αιώνιος λαός του Ισραήλ. Βεϊναχέμ ασέμ αλ ρε λεαρά ασέρ τιμπέλα σοτ λεαμό. Και τότε λέει ο Θεός έβγαλε τα νεύρα και έδωσε σπλαχνία στο λαό του, στο λαό που ήθελε να το καταστρέψει. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε. Όταν ο εβραϊκός λαός αμαρτάνει, υπάρχουν δύο τρόποι προκειμένου να έρθει ευσπλαχνία από το Θεό του Ισραήλ. Ο ένας είναι το να θυμίσουμε, ας πούμε μεταφορικά στο Θεό, το θέμα ότι τι θα πούν τα άλλα έθνη όταν δουν το λαό σου καταπιεσμένο, κατασφαγμένο. Αυτό πρόκειται για μεγάλο χαρασμό του νόματος του Κυρίου έτσι κι αλλιώς. Και έπειτα, αν όχι για το χατήρι μας, για το χατήρι των δίκαιων πατερών μας και προγόνων, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ισραήλ, του Ιακώβ, των υπόλοιπων προγόνων μας, σώσε μας, Θεέ του Ισραήλ. Ο Μωυσής τώρα κατεβαίνει από το όρος, ξέρει τι έχει γίνει, βρίσκει τον Μωυσού του Ναβί, τον Ιησού Αμπινού που τον περίμενε. Ο Ιησούς του λέει, ο Ιησούς του Ναβί του λέει, ακούω ότι κάτω στο Μαχανέ, κάτω στο στρατόπεδο των Εβραίων γίνεται πόλεμος. Κάτι φωνάζουν, γίνονται, ακούω αλλαγμούς. Και γυρνάει και του κάνει ο Μωυσής, δεν είναι φωνές πολέμου,
αλλά είναι δυστυχώς φωνές αμαρτωλές. Αρχίζουν και κατεβαίνουν και οι δύο μαζί, φτάνουν και βλέπουν το τι γίνεται. Και τότε «Βαϊχάρ αφ Μωσέ» και νευρίασε ο Μωυσής, «Βαϊσταλέχ μιαδάβ έτα λουχότ» και πήρε τις πλάκες, τις πέταξε και τις έσπασε. «Βαϊσμπόροταμ ταχατάρ» και τις έσπασε κάτω, λέει, από το όρος. Τώρα βέβαια ρωτάνε, είναι αυτό αμαρτία του Μωυσή? Φυσικά και όχι, δεν είναι αμαρτία, και ούτε φαίνεται ο Θεός να έχει νευριάσει το Μωυσή που έσπασε τις πρώτες πλάκες, τον πρώτο δεκάλογο, ακόμα και τον λεγόμενο γραμμένο από το χέρι του Θεού. Και γιατί? Ο Μωυσής ήθελε να διδάξει κάτι στον εβραϊκό λαό. Ήθελε να τους πει ακόμα και κάτι το Άγιο, όπως είναι ο δωδεκάλογος, ο γραμμένος από το χέρι του Θεού μεταφορικά. Ναι, οι Άγιες αυτές πλάκες του δεκαλόγου. Ακόμα και αυτές οι πλάκες, όσο και αν είναι Άγιες, η αγιότητά τους πρόκειται μόνο και μόνο επειδή τηρούμε το θόνημα του Θεού. Ναι, οι ύλοι είναι μεσάζοντες για να πλησιάσουν τον Θεό. Δεν είναι Θεός φυλάξει από μόνος τους Θεός. Και του λέει, ακόμα και αυτός ο δεκάλογος δεν έχει καμία αληθινή αξία όσο δεν πιστεύουμε τον Θεό. Γι' αυτό τους σπάει τις πλάκες για να τους δείξει ότι ακόμα και τις πλάκες που σπάει, ναι, ακόμα και αυτές δεν αξίζουν. Πόσο μάλλον δεν αξίζει το χρυσό μοσχάρι, πόσο μάλλον δεν αξίζουν τα είδωλα και η ειδωλολατρία. Βαϊκάχε τα έγκελ, και ήρθε, λέει, ο Μωυσής, πήρε το είδωλο, το χρυσό μοσχάρι, βαϊστρόβ βαές, και το έκαψε, λέει, στη φωτιά. Βαϊτχάν, και το έλειωσε. Άντα σερ ντακ, μέχρι που έμειναν, λέει, πολύ έτσι μικρά κομμάτια. Βαϊζάρ αλπνέα μάιν, τα οποία, λέει, τα έσπηρε μέσα σε νερό, τα ρίξε μέσα σε νερό. Βαϊσάκ επνέα Ισραήλ, και τους έδωσε το λαό του Ισραήλ να τα πιούν. Έτσι για τιμωρία, για να δουν πώς αυτό το είδωλο ακόμα ήταν τόσο χάλια και τόσο πεσμένο. Γυρνάει μετέπειτα ο Μωυσής στον Αρών, στον αδερφό του, και του λέει, «Μάσα λεχά μαζέ, τι σου έκανε αυτός ο λαός? Και εβέτα ελάβ κατά γντολά, και του φέρνεις τόσο μεγάλη αμαρτία?» Βρίσκει τον Αρών ακόμα υπεύθυνο. Ακόμα, όπως είπαμε, και ο Αρών είχε καλές προθέσεις. Γιατί δεν μπορούμε να συμμαχίσουμε με το άδικο, ακόμα και αν έχουμε καλές προθέσεις. Βεϊαμόν Μωσέ μπεσάρα μαχανέ, και γυρνάει ο Μωυσής στην πύλη, λέει, εκεί που βρισκόταν στην πύλη του στρατοπέδου. Βαϊομάρ, και είπε, «Μη λέ Ασέμ ελάι, όποιος είναι με τον Κύριο έρθει μαζί μου». Βαϊασεφού ελάβ κολ μπνεϊ Λεβί, και ήρθαν και μαζέθηκαν μαζί του όλοι οι φίλοι του Λεβί, οι φίλοι του Μωσέ, του Αρών, ναι, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, ήταν η μόνη φίλη η οποία δεν συμμετείχε στο χρυσό μοσχάρι. Και τους λέει ο Μωυσής, «Κο αμάρα σε μελοκέι Ισραήλ», έτσι είπε, λέει, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, «Σι μου εις χαρμπό αλ Γεριχώ», θα πάρει ο καθένας, λέει, σπαθί. Βιβρού, βεσούβου, μεσάρ, λεσάρ, θα περάσετε, λέει, από πύλη σε πύλη, παμαχανές, στρατόπεδο. Βεαργού είσαι τα χίβα, δε είσαι τραέου, και θα σκοτώσει ο καθένας σας, λέει, τον αδερφό του και τον φίλο του, εις έτ κροβό, και τον συγγενή του, όσους συμμετείχαν στο χρυσό μοσχάρι, στην αμαρτία του χρυσού μοσχαριού. Και έτσι έγινε, και εκείνη την ημέρα 3.000 αμαρτωλοί έπεσαν κάτω τα σπαθιά της φυλής του Λεβί. Και έρχεται μετά ο Μωυσής και ευλογεί τη φυλή του Λεβί, και από γι' αυτό και από τότε το προτέρημα του πρωτοτόκου, του ιερέα, που ήταν κανονικά για όλες τις φυλές του Ισραήλ, για όλα τα πρωτοτόκια των φυλών του Ισραήλ, πέρασε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ιδιαίτερα στην φυλή του Λεβί, στους Λεβίτες και τους Κοανίμ και τους Κοέν. Την άλλη μέρα έρχεται ο Μωυσής στους υπόλοιπους Εβραίους και τους λέει, «Κάνετε μεγάλη αμαρτία και πρέπει να ζητήσω συγχώρεση για αυτή μπροστά στον Θεό. Βεατά, είντε σε χατατάμ, βεήμ άιν, μαχένινα, μισθέφα, ασέρ, κατάφτα». Και έρχεται, λέει, ο Μωυσής ο Θεό και του λέει, «Συγχώρεσε από τον λαό, και αν δεν το συγχωρέσεις, σβήσε και το δικό μου όνομα μέσα από το βιβλίο που έγραψες». Ο Μωυσής τόσο είναι υπέρ του λαού, τόσο φωνάει το λαό του, αλλά θέλει να τον ουθετεί, και τιμωρία σου πρέπει να τιμωρήσει μέσα στο λαό. Αλλά έρχεται και στο λέει στο Θεό, «Αν πραγματικά δεν του συγχωρέσεις, σβήσε και τη δικιά μου μνήμη μέσα από αυτό το βιβλίο». Βαϊκό φασέ με τα άμα σέρα σου, τα έγκαινα σέρα στα αρών. Ήρθε, λέει, ο Θεός και μετά και τιμώρησε και τους υπόλοιπους. Όχι αυτούς που συμμετείχαν άμεσα, αυτούς που συμμετείχαν ακόμα και έμεσα στο χρυσό μοσχάρι το οποίο είχε φτιάξει ο Αρών. Και ο Θεός φοβερίζει το λαό του Ισραήλ πως
δεν θα τους βοηθήσει όταν θα μπουν στη γη του Ισραήλ για να την καταλάβουν από τους εχθρούς τους. Και τότε ο Μωυσής, για να δείξει στο λαό πόσο σοβαρή ήταν αυτή η αμαρτία, εγκαταλείπει το στρατόπεδο και καταστάθηκε έξω το στρατόπεδο για μία περίοδο. Εκεί τον ακολούθησε ο δίκαιος μαθητής του, ο Ιεσούα Μπινούν, ο Ιησούς του Ναβί. Περνάμε τώρα στο τρίτο κομμάτι, στην τρίτη αλία. Βεατά ήμνα ματσάτι χέν πενέχα, οτσιένινα έντραχέχα, βεαρέκα λεμάν, εμτσά χέν πενέχα. Έχετε, λέει ο Θεό, όχι το Μωυσής, και λέει στο Θεό. Και τώρα, λέει, αν ήμουν καλός προς τα μάτια σου, Θεέ του Ισραήλ, παρακαλώ, άσε με να σε κατανοήσω περισσότερο. Άσε με να σε καταλάβω περισσότερο. Άσε με να σε δω μεταφορικά περισσότερο. Και τώρα περνάμε στο τέταρτο κομμάτι, στην τέταρτη αλία. Και έρχεται ο Θεός και έρχεται ο Μωυσής και λέει στον Θεό, αρένινα ετκεβοντέχα, δώσ' μου να καταλάβω, όπως είπα, περισσότερο ακόμα τη δόξα σου, Κύριε. Και του λέει τότε, και του λέει, είναι, άσε με να δώσω ως ένα σημείο το πρόσωπό σου, μεταφορικά μιλώντας. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, «Λό του χάλι ρότε του πενέαι πανάει, κιλό γυραένι αντάμ βαχάει». Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου μεταφορικά, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που θα το δει και θα δει. «Βεραΐτα ετα χωράει, βεναφνού ουπανάει λόγι λαού». Αλλά θα δεις, λέει, μόνο την πλάτη μου και το πρόσωπό μου δεν θα το δεις. Λέει ο Μωυσής, λέει ο Θεός στο Μωυσή. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε. Πραγματικά ο Μωυσής ζητάει να δει το πρόσωπο του Θεού. Και πραγματικά ο Θεός του λέει: Θα δεις μόνο την πλάτη μου και το πρόσωπό μου. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι πολύ μεταφορικό. Ο Μωυσής έχει φτάσει στο ανώτερο πνευματικό επίπεδο, που είναι η απόλυτη ένωση με τον Θεό. Ναι, ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες, Μωσέ Ραμπέν. Και ζητάει μετά από μια τέτοια κρίσιμη στιγμή: Θεέ μου, βοήθησε με να καταλάβω πώς λειτουργεί σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, αυτό σημαίνει το πρόσωπο του Θεού. Και έχει το Θεός και του λέει: Ακόμα και έτσι, ακόμα και αν είσαι ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Δεν πρόκειται σαν άνθρωπος, επειδή και εσύ είσαι θνητός Μωυσή και εσύ είσαι θνητός Μωσέ, να καταλάβεις απόλυτα τους δρόμους του Θεού. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να καταλάβει αυτό όσο ζει, ναι. Αλλά του λέει, τουλάχιστον όταν κάποιος φτάνει σε ένα πολύ ανώτερο πνευματικό επίπεδο, μπορεί να καταλάβεις, λέει, και να δεις την πλάτη μου. Τουλάχιστον με έμεσο τρόπο μπορεί να καταλάβεις ως ένα σημείο τους δρόμους του Θεού, αλλά όχι απόλυτα. Και όπως λέμε, εμείς ξέρουμε τον Θεό, όπως έλεγε και ο Μαϊμονίδης, από ότι δεν είναι ο Θεός και όχι από ότι είναι ο Θεός. Περνάμε τώρα στο πέμπτο κομμάτι, στην πέμπτη αλία. Και για τον Θεό και λέει στο Μωυσή, «Πασάλεχα σνέι λούχο ταβανίν, τώρα θα φτιάξεις εσύ με τα δικά σου χέρια δύο καινούριες πλάκες, καρισονίμα από πέτρα, όπως οι πρώτες. Βεκατάφτη αραλουχότ εταντεβαρίμα σερ αγιού αραλουχότ αρισονίμα σερ σιβάρτα». Και στις οποίες θα γράψω, λέει ο Θεός, θα σου πω για να γράψεις, ό,τι ακριβώς ήταν γραμμένο στις πρώτες πλάκες τις οποίες έσπασες. Και ο Μωυσής ανεβαίνει πάλι στο Ροσινά με δύο πλάκες που είχε φτιάξει στα χέρια του. Βαίρετε σεμ μπεανάν, βαίρετε μοσάμ. Και λέει τότε, λέει, κατέβηκε ειδικό σύννεφο από τους ουρανούς και το βαϊκράβε σεμ ασέμ. Ναι, και τότε λέει, φώναξε ο Μωυσής προς τον Κύριο, στο όνομα του Κυρίου. Βαϊαβόρα σε μανπανά βαϊκρά, και λέγεται σαν να πέρασε η παρουσία του Θεού μπροστά του και φώναξε ο Θεός Μωυσής. Ασέ, ασέ! Αδονάι, Αδονάι, έρα χού βεχανούν, έρε χαπάι βεράβ χέσε δε μετ, νοσέρ χέσε λαλαφίμ, νοστέ αβόρ βαβέσα βεχάτα βενακέ. Του λέει, Κύριε, Κύριε, εσύ ο οποίος είσαι ο φυσπλαχνικός, και ο οποίος δέχεσαι την ευσπλαχνία, και ο οποίος δέχεσαι τη συγχώρεση και την αλήθεια, δώσε συγχώρεση για κάθε αμαρτία αυτού του λαού. Με σαλάχτα λαβωνένου και συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Και ο Μωυσής προσκυνάει τον Θεό, ουλεχατάνου, και συγχώρεσέ μας για ό,τι έχουμε αμαρτήσει. Αυτά ακριβώς τα λόγια είναι λόγια συγχώρεσης που λέει ο κάθε Εβραίος δύο φορές την ημέρα, μια στην πρωινή προσευχή, μια στην απογευματινή προσευχή μπροστά στον Θεό. Περνάμε τώρα στο έκτο κομμάτι, στην έκτη αλία. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στο Μωυσή και στο λαό του Ισραήλ, «Η νέα ανοχή κορέτ μπριτ, νέγκετ κόλα μέχα, έχουμε, λέει, και τώρα και κλείνω συμφωνία μαζί σου και τώρα το λαό του Ισραήλ. Νέγκετ κόλα μέχα, εσέ η φλαό, προς όσο το λαό σου θα κάνω μεγάλα θαύματα.
Σαμούρ λεκά ετα σέρα νοχή με τσαβεχά γιόμ. Αλλά θυμάστε το τι σε υποχρεώνω σήμερα να κάνεις. Ινένι γκορές μη πανέχα ετα εμορή με τα κενανή με τα χιτή με απριτζή με αχιτή με γεμπουστή. Και τα διώξω μπροστά σου τα μπει στη γη του Ισραήλ όλα τα 7 χαρανίτικα έθνη, τα έθνη της Καναάν. Τους εμορίτες, τους χαρανέους, τους χιβίτες, τους πριζέους, τους χετέους, τους γεβουσέους. Ισαμέλεχα πέντη χρον πριτ, λέει ο Σεβάρετ. Να θυμάσαι, μην κάνεις ούτε μία συνθήκη ειρήνης μαζί με τους κατοίκους αυτής της γης. Ασέρα ταμπά, ναι, στην οποία λέει θα έρθεις να κατοικήσεις. Αλέα πένι γελεμοκές μπεκυρμπέχα, στην οποία θα έρθεις να κατοικήσεις ανάμεσά τους για να μην σου δημιουργήσουν προβλήματα ανάμεσά σου. Και για να μην σε στραβήξουν στην κρολατρία, αλλά και για να μην σου δημιουργήσουν προβλήματα και αρχίσουν να σε σκοτώνουν, νομίζοντας τους αυτούς τους αφέντες της γης και να σε βλέπουν εσένα ως κλέφτη. Αυτό το κάνουμε, αυτό να γίνει κατανοητό για τη σημερινή κατάσταση στη γη του Ισραήλ. Ναι, γιατί αυτή πρόκειται για εντολή η οποία είναι αιώνια. Προς όλους τους κάτοικους της γης του Ισραήλ, που ζουν στη γη του Ισραήλ, προτού έρθει ο λαός του Ισραήλ, κανονικά δεν να κάνουμε καμία συνθήκη ειρήνης, αλλά να τους πετάξουμε έξω από τη γη. Προκειμένου να μην δημιουργούν προβλήματα πνευματικά ή σωματικά στο λαό του Ισραήλ. Και για το Θεό και λέει, και δεν πρέπει να αφομοιωθείτε μέσα στα άλλα έθνη. Βετχάγα ματσότ ισμόρ, και θα θυλάσετε τη γη στην γιορτή του το ματσότ, του Πέσα. Τον άζυμο. Σιβάτ για μην το χάλ ματσότ. 7 μέρες θα τρως άζυμα. Κολ πέτερ εχεμλή. Επίσης κάθε πρωτότυπο από τα ζώα σου θα είναι δικό μου. Αφιερωμένο στον Κύριο, στον ναό. Σέστε για μην τα βόδου που γιώμασε βιή της Μπότ. 7 μέρες θα δουλεύει, 6 μέρες θα δουλεύεις την εβδομάδα, την 7η μέρα θα κάνεις αργία. Δεχάξε βουότα σε λεχά και την ημέρα της Πεντηκοστής θα γιορτάζεις. Σελώς πια μην περσανά 3 φορές το χρόνο, Ιραέ, κόρζε κουρέχα, κάθε ασθενικό παιδί σου θα βλέπει την πνέα Αντώνα σε μιλοκέχα, θα βλέπει τον Κύριο το Θεό του. Ελοκέ Ισραήλ, τον Θεό του λαό του Ισραήλ. Πού, στο ναό, όταν λέει θα ανεβαίνετε να προσφέρετε στο ναό. Ναι, οι τρεις γιορτές προσκυνήματος. Η γιορτή του Πέσαχ, του Εβραϊκού Πάσχα, η γιορτή του Σαββουό της Εβραϊκής Πεντηκοστής και η γιορτή του Σουκότ της Εβραϊκής γιορτής της κοινοποιίας. Και τελειώνει και λέει εκεί πέρα, Λότε Βασέλ Γκτί Μπεχαλεύ Ιμό. Ότι δεν πρέπει να μαγειρέψει, όπω είπαμε, κατσίκι, κρέας κατσικιού με το γάλα τη μητέρα του. Και όπω είπαμε, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση και την εβραϊκή προφορική τώρα, από εδώ πέρα βγαίνει και η απαγόρευση ότι γενικά οποιοδήποτε είδο κρέατο δεν μπορούμε να το πάμε με οποιοδήποτε είδο γάλατο. Και περάμε τώρα στο 7ο κομμάτι, στην 7η αλήγεια. Και ανεβαίνει, λέει ο Μωυσής τελικά με τις δύο αυτές πλάκες πάλι στο Ροσινά για 40 μέρες και 40 νύχτες. Αρμπαίμ γιόμ, αρμπαίμ λάιλα. Λέχεμ λο αχάλ, ψωμί λέει δεν έφαγε. Ουμάι γνω σωτά και νερό δεν ήπιε. Μπήκε σε εντελώς πολύ ανώτερο επίπεδο πνευματικό. Βαϊχτό βαλουχό ότε τη βρέη αμπρίτ. Και έγραψε, λέει, επάνω στις πλάκες τον δεκάλογο, ναι. Τον δεκάλογο της Διαθήκης. Ασέρε του τυβαρίμ, τον δεκάλογο. Και όταν λέει κατέβηκε για δεύτερη φορά από το Ροσινά, με τις δεύτερες αυτές πλάκες, ο Μωυσής είχε μπροστά, είχε στο πρόσωπό του, όπως αυτό που λέγεται, Κέρεν Ορ Πανάβ. Ναι, σαν να βγαίνουν από πάνω του ακτίνες ηλίου και φωτός. Και από εδώ πέρα, Κέρεν, που σημαίνει ακτίνα, μπορεί να σημαίνει επίσης και κόκκε κέρατο στα εβραϊκά. Και από εδώ πέρα βλέπουμε το λάθος που έκανανε, αν δεν κάνω λάθος, ο Μικελάντζελο, όταν σχεδίασε το άγαμα του Μωυσή. Και έβαλε στο Μωυσή υποτίθεται κέρατα, ναι, από τη λέξη κέρεν, την οποία όμως τη μετέφρασα λάθος ως κέρατο, την οποία εδώ πέρα σημαίνει ακτίνα ηλίου, φωτός, κέρεν όρ. Και τόσο πολύ έβγαινε αυτό το φωτοστέφανο από το κεφάλι του Μωυσή, που από εδώ πέρα βγαίνει και η χριστιανική έννοια του λεγόμενου φωτοστεφάνου, που όλος ο λαός του Ισραήλ, ακόμα και ο ίδιος ο Αρών, φοβήθηκε να πλησιάσουν τον Μωυσή όταν ήταν ότι έχει τέσσερα μεγάλη αγιότητα επάνω του. Γι' αυτό επιβαίνει μέχρι τέτοιο σημείο που ο Μωυσής θα καλύψει με μασβέ, με κάποιο ειδικό κάλυμα το πρόσωπό του, προκειμένου ο λαός του Ισραήλ και ο Αρών να μην φοβηθούν και να τον πλησιάζουν. Η αφταρά. Και τώρα περνάμε στην αφταρά. Μάλιστα, εκεί πέρα που μας αναφέρεται ότι ο Μωυσής βάζει αυτό το ειδικό κάλυμα, είναι το μαφτήρ, είναι τα τελευταία τρία κομμάτια, τρία εδάφια της τελευταίας 7ης αλιγιά. Της Περασάτ Κιτισά.
Και όταν περάμε στην αυτορά, στο πρόσθετο αυτό κομμάτι, που πρόκειται τα υπόλοιπα προφητικά βιβλία, που έχει κάποια λεξιολογική ή σημασιολογική έννοια με την Περασά, αυτό το κομμάτι διαβάζουμε το βιβλίο Μελαχήμ, το βιβλίο των Βασιλείων, το πρώτο, Άλεφ, το κεφάλαιο 18, όπου εκεί μας αναφέρει «Βαΐ γιαμίμ ραμπίν», ότι έφτασαν εκείνες οι μέρες. Και μας αναφέρει όλη την ιστορία του προφήτη Ηλία, του Ελιάου Αναβή, όπου στο όρος Κάρμιλος, το όρος Καρμέλ, άρα Καρμέλ, συγκέντρωσε όλο το λαό του Ισραήλ, εκείνη την εποχή που όλος ο λαός του Ισραήλ είχε αμαρτήσει πάρα πολύ και εγκαταλείψει το Θεό του Ισραήλ, πίστευε στον Μπαάλ, στην μια από τις θεότητες των Φινικών, ναι, και τότε ήταν άδικος ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχάβ, ο οποίος είχε και παντρευτεί και μια γυναίκα Φινίκησα, ιδωλολάτρησα, την Ιεζάβελ. Και πήγανε λέει μέσα στο λαό του Ισραήλ προφήτες και ιερείς του Μπαάλ, της ιδωλολατρίας του Μπαάλ. Και είχε πέσει μεγάλη πείνα και ξηρασία στη γη του Ισραήλ. Και έρχεται τότε ο Ηλιάου για να λύσει αυτή την ξηρασία μετά από πολύ καιρό και κοντράρει στα ανοιχτά τους ιδωλολάτρες ιερείς του Μπαάλ. Και τους λέει, ελάτε να φτιάξουμε και δύο θυσιαστήριο. Ναι. Και σε όποιον θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και κάψει το θυμίαμα, αυτός ο Θεός είναι ο αληθινός. Ήρθανε λέει του Μπαάλ οι ιερείς, φτιάξανε θυσιαστήρια, φωνάζανε επί ώρες, δεν έπεσε ούτε μία φωτιά. Ήρθε ο Ηλιάου Αναβή και είπε, Θεέ, βοήθησε, ναι, στείλε φωτιά για να το καταλάβει όλος ο λόγος του Ισραήλ, και εσύ είσαι ο Θεός. Και πραγματικά έπεσε φωτιά τότε και έκαψε το θυμίαμα του Ηλιάου, του προφήτη Ηλία. Και τότε λέει, Βαϊρού κολαάμ, και είδε όλος ο λαός του Ισραήλ, Βαϊπρού αλπνεέμ, και προσκύνησαν, Βαϊομρού, και είπαν, Ασέμ ουα ελοκίμ, Ασέμ ουα ελοκίμ, Αδονάι ουα ελοήμ, Αδονάι ουα ελοήμ. Ο Κύριος είναι ο Θεός μας, ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Και τότε σηκώθηκαν όλος ο λαός του Ισραήλ με πρόσωμα του Ηλιάου, αρπάξανε τους πρώτους ιερείς, τους ψευτοιερείς Εβραίους που πιστεύανε στον Μπαάλ και τους έσφαξαν στο όρος Καρμέλ. Και τότε ο λαός του Ισραήλ ξαναγύρισε στον δρόμο του Κυρίου, στον δρόμο του Θεού. Και έτσι καταλαβαίνουμε την άμεση σχέση, γιατί κάποιοι έχονται κατηγορούν το λαό του Ισραήλ ότι ο λαός του Ισραήλ είναι σκληροτράχυρος, ξεφεύγει την πίστη του Θεού. Ναι, δυστυχώς ξεφεύγει και γι' αυτό δέχεται και τιμωρίες. Αλλά όσο ο λαός του Ισραήλ θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να είναι εκλεκτός του λαού του Θεού, του Κυρίου, και θα συνεχίσει την αποστολή του μέχρι το τέλος και θα μετανοήσει πιστεύοντας τον ένα και μοναδικό άειλο Θεό. Σαββάτ σελόμ μεβοράχ, ειρηνικό Σαββάτ και ευεργημένο.